Κάτω από άκρα μυστικότητα ετοιμαζόταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ και 3-24 ώρα η γιγαντιαία επιχείρηση αστυνομίας στην περιοχή της Πύλας στο πλαίσιο πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος και του φαινομένου του ηλεκτρονικού τζόγου. Τα μέλη της αστυνομίας διενήργησαν έφοδο σε συνολικά 6 καζίνο της περιοχής. Σε χρηματοκιβώτια που βρίσκονταν σε κάποια από τα καζίνο εντοπίστηκε χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Ερευνήθηκαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων 6 υποστατικά που λειτουργούν παράνομα στο καζίνο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθηκαν 31 πρόσωπα, ενώ παρελήφθηκαν ως τεκμήρια πέραν των 200 ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περισσότερα από 70 πάνωπλα μέλη της αστυνομίας έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, η οποία άρχισε λίγο πριν τις 6 το πρωί. Υπό το φόβο διαρροής της εφόδου σε καζίνο της περιοχής, δεν δίνονταν από την αρχή οι οποιασδήποτε πληροφορίες της επιχείρησης. Στην περιοχή όμως βρέθηκαν και ψευδοαστυνομικοί, ενώ την όλη επιχείρηση παρακολουθούσαν και μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Ιωνάς Νικολάου, τόνισε ότι η Κυπριακή Αστυνομία δεν είχε καμία συνεργασία με την ψευδοαστυνομία και για την επιχείρηση γνώριζαν μόνο τα Ηνωμένα Έθνη. Μπορώ να πω ότι η επιχείρηση είχε στεφθεί με επιτυχία, καθότι έχουν συλληφθεί άτομα τα οποία συμμετείχαν παράνομα σε παιχνίδια καζίνο. Έγιναν κατασχέσεις διαφόρων αντικειμένων και χρηματικών ποσών. Για αυτήν την επιχείρηση έχουμε ενημερώσει τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί ως γνωστόν η Πύλα είναι στην νεκρή ζώνη. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε καμία συνεργασία με την ψευδοαστυνομία ή οποιουσδήποτε άλλος. Την παρουσία των ψευδοαστυνομικών στην όλη επιχείρηση επιβεβαίωσαν και κάτοικοι της περιοχής. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τα μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας έφεραν κίτρινα καπέλα και κόκκινα καπέλα ή ψευδοαστυνομικοί. Οι δικοί μας με τα πολιτικά και μαύρα. Αυτοί είναι αντιτρομοκρατικοί νομίζω. Και οι Τούρκοι τι φορούσαν. Κόκκινα λέμε. Α, ρούχα, στολές κόκκινες. Κόκκινες και σκουφί κόκκινο. Είναι ευχάριστον αυτό που εκλήσα. Χάρηκα να επιβάλλουν την τάξη. Να επιβληθεί η τάξη με στο χωριό. Όλα τα τεκμήρια ήδη έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ οι συλληφθέντες κατηγορήθηκαν γραπτός και αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν αργότερα.